όπως βλέπει όλος ο κόσμος από την εμπειρία του και στην αντιμετώπιση της επιδημίας αλλά και στη συνέχεια, αντιμετωπίζουμε μια συνεχή υποβάθμιση του συστήματος περίθαλψης, η οποία χρεώνεται καταρχήν, ας πούμε, στις μεγάλες ελλείψεις που υπάρχουν σε προσωπικό, στην πολιτική της κυβέρνησης, η οποία προσπαθεί να απογυμνώσει την περιφέρεια από όποια από όποιες δομές περίθαλψης, ώστε να αποδώσει ένα πεδίο ελεύθερο στο ιδιωτικό κεφάλαιο να δράσει. Οι συνθήκες στις οποίες εργάζονται οι εργαζόμενοι στα δημόσια νοσοκομεία, με την εντατικοποίηση εξαιτίας των ελλείψεων και με τις ερχόμενοι αντιμέτωποι και με την ακρίβεια η οποία μαστίζει τον ελληνικό λαό και γίνεται όλο ένα και χειρότερη μέρα με τη μέρα, οδηγούν στην ανάγκη οι εργαζόμενοι και όχι μόνο στα νοσοκομεία αλλά και ολόκληρος ο λαός, όχι μόνο των Βρεβενών, ολόκληρης της Ελλάδας, να ξεσηκωθεί, να παλέψει και να διεκδικήσει καλύτερες συνθήκες δουλειάς, καλύτερους μισθούς για να αντιμετωπιστεί ακρίβεια, προσλήψεις τουλάχιστον στα νοσοκομεία και όπου αλλού χρειάζεται, ώστε ο κόσμος να έχει δουλειά και να παρέχονται σωστές υπηρεσίες όσο γίνεται στους πολίτες, με στόχο την ίση πλήρη δωρεάν περίθαλψη για όλους. Σε αυτή την κατεύθυνση και η σημερινή απεργία και η πανεργατική απεργία που θα γίνει το επόμενο μήνα πρέπει να συγκεντρώσουμε όσο γίνεται περισσότερο κόσμο, ώστε να δώσουμε ένα μήνυμα ότι είμαστε ενάντια στην πολιτική που εφαρμόζει η κυβέρνηση και παλεύουμε για την ανατροπή της.